Ονομάζομαι Νικολαίδης Νίκος, είμαι 68 χρονών. Ασχολούμαι με το χορό 50 χρόνια. Ο χορός για μένα δεν σημαίνει χτυπάω τα πόδια. Σημαίνει καίω το αίσθημα. Μεγαλύτερη σημασία έχει όταν χορεύω να με χειροκροτάρε. Όταν με χειροκροτάρε, νομίζω ότι όλοι μπορείς μπαίνει μέσα μου. Όταν σε μια συναυλία στα μπουζούκια Βαμβακάρη που είχε καλέσει ο Δήμος Αναβής, μια κυρία μου είπε το εξής. Κανένας δεν χορεύει σαν και σένα. Και γι' αυτό πήρα το όνομα και λέγομαι Κανένας ψευδόνιμο. Και επειδή το Αντένα δείχνει και το American Talent, πολύ θα γουστάρεις να μετέχω και να χορέψω Mike Jackson in America. Ελάτε. Καλώς το. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Νίκος Νικολαίδης. Δεν ακούγεται, βάλτε να το βάλετε κοντά, δεν ακούγεται και το παιδί. Νίκος Νικολαίδης. Νίκος Νικολαίδης. Και με τι ασχολείστε? Με το χορό. Τι σας έφερε σήμερα κοντά μας? Τα φώτα. Τα φώτα, ηλεκτρολόγος είστε? Είδε φως και μπήκε. Είδα φως και μπήκε. Τα φώτα της δημοσιότητος. Α, βεβαίως. Τι θα μας κάνετε? Θα χορέψω του Στάκη Ρουβά. Α, κάνετε του Στάκη Ρουβά. Είμαι νέος. Ε? 19 χρονών είμαι. Λίγο τολμηρό μου φαίνεται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θα ήθελα πολύ να το δω. Γιατί ξέρουμε εμείς. Είναι ο Ρουβάς στη δικιά μου ηλικία. Κατάλαβες. Για να δούμε. Τώρα λυσάξτε. Έτσι κάνει ο Ρουβάν. Σου θυμίζει Ρουβάν. Σου θυμίζει Ρουβάν. Αυτό θα εγκατώ. Όλα γύρω του γυρίζουν. Όλα γύρω σου γυρίζουν, σκέψεις, λέξεις, σκέψεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν, μέρες, μύτες, μήνες, χρόνια. Όλα στα σκέψεις, τα κλείνω, λάθη, πάθη, τρέλα, όλα. Όλα στη ζωή μου είσαι, γέλο, δάκρυ. Έπρεπε να τελειώσει το ρεφράιν. Τρία ήτανε, τρία χι ήτανε. Ήταν τρία χι γιατί εντάξει, δεν χορεύει έτσι ο Ρουβάς. Είμαστε σε θέση να το ξέρουμε. Ο καθένας βγάζει το δικό του. Ναι. Άμα μιμηθώ το Ρουβά, τότε τι θα κάνει. Μα εσείς μας είπατε ότι μιμήσετε το Ρουβά. Εγώ δεν το είπα αυτό. Εσείς δεν είπατε ότι χορεύετε το Ρουβά. Θα χορέψω του Σάκη Ρουβά, το Ιόλα γύρω μου γυρίζουν. Ναι. Σωστά. Καταλάβαμε ότι θα κάνετε. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει από την πρόθεση. Άσχετα την πρόθεσή σας, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που αξίζει 100.000 ευρώ, που είναι το βραβείο για το Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Ναι, αλλά ο άνθρωπος ήρθε για την εμπειρία σου, λέει. Δεν ήρθε για να πάρει τα λεφτά. Και εμείς ευχαριστούμε για την εμπειρία που μας χαρίσατε. Να ψηφίσουμε. Να χορέψω Σάκη Ρουβά, όχι να μιμηθώ Σάκη Ρουβά. Ωραία, εντάξει. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Γεια σας. Να τους πω ότι δεν είναι σωστή η Επιτροπή και θα πρέπει να συγκεντρωθεί η Επιτροπή και να δει και τις συνεντεύξεις. Για τις συνεντεύξεις τώρα τι τις δώσαμε, να τις δει και όχι. Δεν έχει δει συνεντεύξεις, δεν έχει δει τίποτα, δεν έχει δει... Και λέει άλλον τάρωνο. Και αναφέρει, αν είναι δυνατόν να πάρεις 100.000 ευρώ κατευθείαν, ακόμα δεν μπήκαμε στα προκριματικά, στα ημιτελικά και σου λέει θα πάρεις 100.000 ευρώ. Και λέει οι άλλοι, να πούμε, δεν μιμήσετε το Ρουβά. Και ο άλλος λέει, εντάξει κύριε, να πούμε, ευχαριστούμε που σε γνωρίσαμε. Δηλαδή τελικά φτάνεις να λες ότι
Δεν πρέπει να υπάρχει επιτροπή για να ψηφίζει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει τη διέστηση να κρίνει σωστότερα από την επιτροπή που είναι άλλα ντάλα.